είμαι σοκαρισμένη. Πριν πάμε στο θέμα λίγο. Τα μαθές. Κάποιος σε αυτή την εκπομπή. Στέλεχος αυτής της εκπομπής. Μεγαλοστέλεχος θα λέγαμε. Και ναι, πολύ. Σημαντικό. Ανακαλύψαμε ότι κοιμάται κάθε βράδυ γυμνός. Και βγάζει το παντελόνι μαζί με το σόβρακο. Δηλαδή, αν κάτι γίνει, ρε παιδί μου. Ένα σεισμό. Ένα σεισμό. Earthquake, Δημητρό. Earthquake, Δημητρό. Δεν ξέρω τι λέτε, αλλά είναι καλοκαίρι, δεν ξέρω. Δηλαδή, κάποιο είμαστε και σε ένα ξενοδοχείο. Μπαίνει μέσα στο και ξενοδοχείο τώρα, έτσι. Παιδιά, έχει μέσα στο τι έγινε. Έγινε μια ομάδα εφόδου με επικεφαλή στην λογία Σάσα στα μάτια. Και έμπαινε σε δωμάτια μέσα και έβλεπε σε τι κατάσταση είναι. Μπαίνει σε δωμάτια. Και κάποιον ανακάλυψε γυμνό τσίτσα. Και κάποιον Δημητρό ανακάλυψε γυμνό τσίτσα. Είχε πετάξει κάτω και το προσόντα. Εγώ τη είχα το εδραδιάκι τη και υπέγραψε κανονικά όλα καλώ. Συγγνώμη, επίση να μην πω τι έκανε, έτσι. Είναι πριν το νομίζω. Δεν λέγεται. Τι έκανε. Δεν μπορώ. Για μισό λεπτό, δεν ξέρω για ποιον λέτε. Αλλά ο άνθρωπο είναι ελεύθερο. Τι πάει να πει. Ελευθερία, αυτό δεν είναι απλά. Μπροστά μου. Δεν είναι τόσο καλά. Δεν είναι το δωμάτιο του παιδιού. Μα εγώ δεν ήθελα να δω αυτά τα πράγματα εκεί πέρα. Δεν ξέρω ποιον λε, αλλά είναι απαράδεκτο. Τραγικό να κοιμάσαι γυμνό. Και να κοιμάται γυμνό, εγώ το ξέρω. Και με τι σώμα. Παιδί μου, δεν κοιμάται γυμνός, αλλά να σου πω κάτι και τι πειράζει. Δεν κοιμάται γυμνός από τη μέση και κάτω και από τη μέση και πάνω φορά. Πάντως, έχω να σου πω ότι έχει ωραία σκηνική παρουσία στο κρεβάτι. Α, ναι. Στείνεται δηλαδή. Αισθάνεται. Δεν είναι τύπου κύμα. Τύπου ρουβάς. Ναι. Τύπου ρουβάς. Δηλαδή τυπλώνει πόδι. Μπορώ να διαμαρτήσω κάτι να κατέβω και να φύγω. Τι είναι. Άγκυρα. Μοιάζεσαι. Πού πάμε, Φέιμου. Πριν περάσουμε